Ο Μητροκυρκό, Ευρωβουλευτή του Ποταμιού. Καλημέρα σας, κύριε Κυρκό, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, τι γίνεται? Καλή σας ημέρα. Καλά, μια χαρά. Πώς εξέλαβε έτσι οι Βρυξέλλες και τα λοιπά όλη αυτή την εκλογική μάχη που ήταν πολύ σκληρή και έτσι με κοντινά ποσοστά μεταξύ των υποψηφίων? Η αλήθεια είναι πως ήμασταν έτοιμοι για ένα θρίλερ που τελικά δεν ήρθε. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν όντως πολύ κοντά. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι πως είναι το πρώτο βήμα από τα τρία, τα οποία θα καθορίσουν την πορεία της Γαλλίας και κατά μεγάλο μέρος και της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Λέτε γιατί τρία, συμπεριλαμβάνοντας και τις βουλευτικές και τις εθνικές εκλογές. Μα βεβαίως, ο πρόεδρος συνεργάζεται με την νομοθετική εξουσία, δεν είναι κυρίαρχος, δεν είναι μοναδικός στο παιχνίδι και ο Μακρόν δεν έχει κόμμα. Ακριβώς, άρα θα πρέπει στις βουλευτικές εκλογές να δει πώς θα δημιουργηθεί ένας συνασπισμός που θα τον στηρίξει, θα στηρίξει πολιτικές του. Γι' αυτό λοιπόν λέω πως σήμερα, χθες, ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα και ιτήθηκε μια άποψη που έλεγε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η Γαλλία εκτός Ευρώπης, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει αυτή τη στιγμή γίνει ξεκάθαρο το πως η πολιτική Μακρόν θα μπορέσει να ξεκινήσει και να αρχίσει να υλοποιείται. Άρα είμαστε σε ένα καλό βήμα, ενός δρόμου όμως που έχει ακόμα ένα μήνα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, γιατί αυτό που λέμε για την υποστήριξη προς την υποψηφιότητα Μακρόν από διάφορα κόμματα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά σημαντικό επίσης είναι να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η υποστήριξη. Δεν αρκεί μια δήλωση ότι, όπως πραγματικά ήταν του Κομμουνιστικού Κόμματος, είδα την Ουμανιτέ και ήταν ένα μεγάλο μεγάλο μαύρο ζαμέ, ναι, που σήμαινε ποτέ στην Λεπέν και ήταν καθαρό. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί μια πλειοψηφία που να στηρίξει την πολιτική Μακρόν. Και πώς ακριβώς θα εκφραστεί αυτή η πολιτική σε μια Ευρώπη η οποία Μακρόν έχει να αντιμετωπίσει. Έχει δηλώσει αυτό που λέμε είναι φιλοευρωπαϊστής. Δεν είναι μόνο στα λόγια φιλοευρωπαϊστής. Όπως πολλές φορές εύκολα είμαστε και εμείς στην Ελλάδα, δηλώνουμε φιλοευρωπαϊστές. Έχει αυτή τη στιγμή καταθέσει ένα σχέδιο, όπως έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση, αν θυμόσαστε καλά, με τα σενάρια Juncker που κατατέθηκαν στο κοινοβούλιο, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και ο Μακρόν έχει πάρει θέση σε αυτό και βλέπει μια Ευρώπη η οποία έχει κοινό προϋπολογισμό, έχει υπουργό οικονομικών, έχει εμβάθυνση των θεσμών. Δηλαδή είναι μπροστά σε αυτό το διάλογο που έτσι κι αλλιώς πρέπει όλες οι χώρες να συμμετάσχουν. Άρα μπορώ να πω πως από αυτή την πλευρά πραγματικά η Γαλλία αυτή τη στιγμή θέλει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική, αν όντως ο Μακρόν εκλεγεί, που πιστεύω και είναι και το λογικότερο και πιστεύω και προσωπικά ότι θα ήταν πολύ καλό, αλλά να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή, παίρνοντας τα ενία σε μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί βλέπουμε τη Γερμανία με τους γνωστούς της υπολογισμούς που είναι πολύ πιο διστακτική. Άρα και έχει και ενδιαφέρον. Θέλουμε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είναι απλώς τι καλή που είναι η Ευρώπη, αλλά είναι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει για να είναι καλή. Έχουμε χάσει μία δεκαετία. Αυτά ήταν τα λόγια. Και όχι μόνο, έχει να διαχειριστεί το Brexit, την έξοδο της Βρετανίας ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει να διαχειριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο, ένα παγκόσμιο περιβάλλον που είναι διαφορετικό από αυτό που ήταν πριν από 2 και 3 χρόνια. Αλλά η σημασία δεν έχει να διαχειριστεί απλά το Brexit. Είναι να το διαχειριστεί επιτυχώς, μάλλον. Με έναν τέτοιο, ακριβώς, έτσι όπως το είπατε. Δηλαδή, η Βρετανία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αντίπαλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας. Φυσικά δεν θα μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν, σαν να ήταν μέλος. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη οικονομική δέμη και κυρίως έχουμε πάρα πολλούς δεσμούς. Άρα πρέπει η διαδικασία του διαζυγίου και η μετέπειτα συμφωνία που θα καταλήξουμε να εξασφαλίζει όσο τον περισσότερο τα δικαιώματα και το κέρδος των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτός είναι ο μπούσλας. Κανένας δεν πρέπει να τιμωρήσει τη Βρετανία και φυσικά και οι φωνές στην Βρετανία, οι οποίες φωνάζουν και τα δικά μου την Ευρώπη με κάθε ευκαιρία, πρέπει να προσγειωθούν και αυτές σε ένα ορίζοντα συνεργασίας με την Ένωση. Ένα άλλο στοίχημα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο γαλλογερμανικός άξονας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, και αυτό νομίζω είναι πολύ σιγά, το χρεώσαν στο Φρανσουά Ολάντ, λειτουργήσε μονομερός, δηλαδή με την ισχυρή Γερμανία και με τη Γαλλία να είναι ασθενής κρίκος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει να διαχειριστεί αυτή την αλλαγή συσχετισμών μεταξύ των δύο και ας έχει προβλήματα η γαλλική οικονομία. Ναι, ακριβώς. Εμείς είχαμε την χαρά και δεχτήκαμε στο Στρασβούργο τους δύο ηγέτες, την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ,
και ήταν τεράστια η διαφορά. Εγώ που ανήκω στον χώρο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έβλεπα εκεί έναν ηγέτη και όχι δύο. Ο Μακρόν πραγματικά έχει τη δυνατότητα και μέσω των προτάσεων που ήδη έχει καταθέσει να φέρει αυτόν τον άξονα σε ένα επίπεδο ισορροπίας, αλλά μην ξεχνάμε πως και οι δύο, και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, έβαλαν στο παιχνίδι και άλλες δύο χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία. Την Άννη στο Βερσαλιόνι, εκεί που μιλήσαμε για την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, έδειξαν πως δεν περιορίζονται μόνο στο γαλλογερμανικό άξονα, που είναι και πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, αλλά βάζουν και άλλες μεγάλες χώρες στο παιχνίδι. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη. Ήταν ένα μήνυμα και σε αυτές τις χώρες, κυρίως Ανατολικής Ευρώπης, αλλά όχι μόνο, στις χώρες οι οποίες χτυπάνε τα πόδια τους, κρατάνε την Ευρώπη σε μια ακινησία. Το μήνυμα λοιπόν είναι και από τις γαλλικές εκλογές κίνηση προς τα μπρος. Αλλιώς αυτό που είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυτό που τροφοδοτεί και την ακραία πολιτική της Λεπέν, αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά νιώθουν πως η Ευρώπη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους για μια καλύτερη ζωή. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεπεράσει η Ευρώπη και εγώ πραγματικά. Κάναμε ένα βήμα σήμερα, ένα βήμα ακόμα σε 7 του Μαΐου, ένα ακόμα βήμα στις εκλογές της Γαλλίας και μετά φυσικά το μεγάλο βήμα στις εκλογές της Γερμανίας, όπου οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να έρθει, εγώ πιστεύω πως η ενδυνάμωση των σοσιαλδημοκρατών εκεί πέρα, ακόμα και αν υπάρξει πάλι ένας μεγάλος συνασπισμός που μπορεί και να μην υπάρξει, αλλά ακόμα και αν υπάρξει, να είναι σε μια κατεύθυνση μείωσης αυτής της οσοκτικής λιτότητας την οποία επιβάλλουν οι Γερμανοί για να ελέγχουν μέσα σε ένα διαρκές άγχος ότι θα πληρώνουν τελικά αυτοί όλους τους άλλους. Αυτό πρέπει να χαλαρώσει και αυτό, γι' αυτό ακριβώς πιστεύω πως ο τρόπος του Μακρόν, πέραν από τις κραυγές, και εκεί θα έλεγα ναι, και ο Μελανσόν δεν ήταν νεοφιλελεύθερος ο Μακρόν, όπως λέγανε και πολλοί εδώ στην Ελλάδα. Ήταν ένας κεντρός υποψήφιος ο οποίος δίνει μία απάντηση στην κρίση μέσα από τα δικά του εργαλεία. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα πώς θα μπορέσει η Γαλλία συνολικά να συνταχθεί πίσω από μία τέτοια γραμμή. Το αποτέλεσμα... Και το χάρηκα που είπατε και σας άκουσα και για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη και για την κυρία Σβίγκου. Βεβαίως η απόφαση του Μελανσόν να τους αφήσει κατά συνείδηση, έτσι κι αλλιώς ψηφοφόροι κατά συνείδηση ψηφίζουν. Και ο Μελανσόν δεν έχει καν κόμμα για να έχει γραμμή κομματική, δεν έχει καν κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ίσως ήταν και μια προσωπική πικρία που του βγήκε και είπε ψηφίστε κατά συνείδηση. Ευτυχώς η αριστερά σε αυτές τις στιγμές δεν έχει ακριβώς κανένα δίλημα. Στηρίζει το δημοκρατικό υποψήφιο. Και το χθεσινό. Γιώργο, κάτι θέλει να ρωτήσει. Το χθεσινό αποτέλεσμα προσφέρεται για να βγάλουμε ένα ακόμη συμπέρασμα, κύριε Κύρκο. Είναι αλήθεια ότι η ρητορική του μίσους έχει πολύ υψηλούς τόνους στα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μετά το αποτέλεσμα στην Αυστρία, που έμεινε εκτός ο ακροδεξιός υποψήφιος. Το αποτέλεσμα στην Ολλανδία. Και το χθεσινό αποτέλεσμα δείχνει ότι η Ευρώπη τελικά μπορεί να επιμένει, μπορεί να αντιστέκεται στα κηρύγματα του μίσους και μάλιστα και σε κάποια λαϊκίστικα κινήματα που τη θέλουν διαλυμένη να διαλύεται και την επιστροφή στα εθνικά κράτη. Ναι, εγώ πιστεύω και με μεγάλη συμμετοχή του Brexit σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και επειδή συμμετείχα στους εορτασμούς των 60 χρόνων της συνθήκης της Ρώμης στη Ρώμη και στην αντίστοιχη πορεία που έγινε εκεί, το μήνυμα ήταν η Ευρώπη αντιπτύσσεται. Το μήνυμα ήταν πως αν καθόμαστε παθητικά και ακούμε το λόγο του μίσους και το λόγο της καταδίκης, αυτό το οικοδόμημα θα κλονιστεί και μπορεί να γκρεμιστεί. Η Ευρώπη πρέπει να αντιπιτεθεί και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να είναι παθητική. Η Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά και οφείλει στους πολίτες της να την υπενθυμίζει κάθε στιγμή. Άμα θέλετε να έχω ένα λεπτό να σας πω και ένα άλλο μήνυμα που βγήκε κατ' εμέ πάντα από τις εκλογές. Είδατε, μέχρι τις 20 Μαρτίου, Μελανσόν και Αμόν ήταν στα ίδια ακριβώς ποσοστά, 12,5%. Από τις 20 Μαρτίου μέχρι σήμερα, κάθε μέρα, κάποιοι σοσιαλιστές μετακινούνται στο Μελανσόν. Αυτό για μένα δείχνει ένα. Και στο τέλος πήρε τους μισούς. Άμα δείτε την ισορροπία των ψήφων, στο τέλος ήταν ακριβώς το 24-25% που είχε μετακινηθεί προς το Μελανσόν φεύγοντας στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό για μένα έδειξε πως αυτοί που δεν είχαν πάει στο Μακρόν στις 20 Μαρτίου, γιατί όταν βγήκε ο Μακρόν πήρε ένα μεγάλο μέρος και των σοσιαλιστών, αλλά αυτοί που είχαν μείνει, όταν το παιχνίδι παίχτηκε στην αριστερή λαϊκίστικη ρητορία, δηλαδή έλεγε ο Αμών θα κάνω 50.000 θέσεις εργασίας, έλεγε ο Μελανσόν θα κάνω τη σύνταξη 60, έλεγε ο Αμών θα κάνω 500.000 θέσεις κοινωνικής οικονομίας, έλεγε ο Μελανσόν θα κάνω 10% αύξηση στο ελάχιστο μισθό. Στο επίπεδο της λαϊκίστικης αριστερής ρητορίας,
δεν μπορείς να νικήσεις αυτούς που είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, όταν κατέβασε και την Βολιβαριανή Ένωση, εκεί πραγματικά ο ΑΜΟΝ έχασε. Δηλαδή, αν και η Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να παίξει στο επίπεδο των πρακτικών απαντήσεων και λύσεων, οι άλλοι παίζουν στο δικό τους παιχνίδι και μπορούν να υποσχεθούν τα πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς και οι μισοί ψηφοφόροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος μετακινήθηκαν στον πραγματικό λαϊκιστή που ήταν ο Μελανσόν. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Βέβαια. Όταν είναι μια προεδρική εκλογή, ο κάθε υποψήφιος προσκέπτει τα πάντα. Μετά, όταν έχεις να εκλέξεις, και όπως είναι το γαλλικό σύστημα, τοπικούς βουλευτές, δηλαδή που τους ξέρεις, εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα και έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα υπάρξουν, ποιες θα είναι ακριβώς. Γιατί η κυρία Λεπέν, ας πούμε, συνήθως δεν βγάζει έναν-δύο βουλευτές, γιατί δεν υπάρχει περιοχή που πλειοψηφεί. Ένα πλειοψηφικό σύστημα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η σύνθεση της Νέας Βουλής και αν θα μπορέσει ο Μακρόν, γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν είναι απλώς να δηλώσουμε ότι στηρίζουμε έναν υποψήφιο, είναι να δούμε ότι αυτός ο υποψήφιος εκπροσωπεί μια πολιτική και αν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε πλάτη σε αυτή την πολιτική. Πάντως, κύριε Κύρκο, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ να πω ότι παρότι βλέπουμε το ποτήρι λίγο μισογεμάτο, ότι δηλαδή δεν είχαν την πορεία αυτή και την τόσο μεγάλη ορμή τα κόμματα της ακροδεξιάς, τα ακραία κόμματα τέλος πάντων στην Ευρώπη, και αυτό μας έβγαλε ένα ουφ γενικώς. Οφείλουμε όμως, αν το δούμε και μισοάδιο, ότι η αύξησή τους είναι πολύ εντυπωσιακή και μπορεί να μην φτάνει να πέσει μαυρίλα σε όλη την Ευρώπη από όλες αυτούς τους κομματικούς σχηματισμούς, όμως κερδίζουν συνεχώς έδαφος και είναι πολύ ανησυχητικό αυτό. Να προσθέσω αυτό που είπατε, που έχετε πάρα πολύ δίκιο, να μην πέσει μαυρίλα ακόμη σε όλη την Ευρώπη. Γιατί η πορεία που βλέπουμε δείχνει πως αν δεν κάνουμε αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή αν οι Ευρώποι και οι θεσμοί της δεν αντεπιτεθούν για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος και κυρίως να προσφέρουν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ικανοποίηση του αισθήματος ασφάλειας που θέλει να νιώθει κάθε πολίτης, τότε πραγματικά οδηγούμαστε σε ένα κίνδυνο ότι αυτό το μαύρο μέτωπο, ας πούμε, μπορεί να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο. Ακριβώς, γι' αυτό είναι πολύ και εγώ συμφωνώ. Πρέπει να το δούμε λίγο, γιατί ξέρετε που... και στη Χρυσή Αυγή το 0,3 στο 6% είναι τεράστια η απόσταση. Δεν είναι ένας διπλασιασμός των δυνάμεων. Όχι, δεν μιλάμε καθόλου για επανάπαυση. Είναι συνεχές καμπανάκι. Απλώς μην ξεχνάμε, είναι μια στιγμή όπου ακριβώς για μια μέρα μπορούμε να πούμε ουφ, κερδίσαμε ένα βήμα. Αλλά όπως σας είπα και από την αρχή, είναι τρία τα βήματα που πρέπει να κερδιστούν και μετά είναι ολόκληρη η αναδόμηση της Ένωσης. Είναι ένας μεγάλος αγώνας που θα συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά γι' αυτό εγώ συμφωνώ με την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Αρκεί να έχει ένα χέρι απλωμένο στους πιο αδύνατους που θέλουν να συμμετάσχουν στους κοινούς κύκλους. Που θέλουν, το τονίζω. Να λειτουργεί με προστατευτισμό για όλες τις ταχύτητες, ακόμη και για τη δεύτερη και για την τρίτη, και όχι μετά σε αποκομπή. Να τους πάρει ακριβώς, να τους μεταφέρει όλους όσους θέλουν στην πρώτη πιο συμμετοχική ταχύτητα. Αλλά αυτό σημαίνει πως άμα δεν θέλετε, όχι, καθίστε. Είστε πιο πίσω, μη συμμετέχει στους κοινούς κύκλους. Δεν μπορείτε όμως να τραβάτε όλη την Ένωση προς τα κάτω. Γι' αυτό έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες μέρες να δούμε, αλλά συμφωνώ μαζί σας, καμία επανάπαυση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Yes.